Καλημερούδια και καλώς ήρθατε στην έκτη μέρα του vlog μας. Και επειδή εντάξει, σήμερα είναι Κυριακή, αλλά αύριο είναι έτσι μια πολύ μεγάλη γιορτή του Αγίου Νικολάου. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, όσους έχετε συγγενείς κλπ. Να είσαστε καλά, υγεία, πάνω απ' όλα υγεία. Πώς το βλέπετε το Αλεξανδρινό μου εδώ πέρα? Το βάλαμε μέσα τώρα λίγο, μπας και παιδιά δεν ξέρω πραγματικά. Λίγο ψάχνουμε να βρούμε τι του φταίει, μπας και το σώσουμε, αλλά δεν βλέπω να σώζεται. Έχει γίνει πιο κακομήρικο από πριν. Δείτε τα φύλλα του. Το κακομύριασα. Τελείωσε. Τέλος πάντων, ωραία θα, δεν θα έχω και πολύ ωραίο φωτισμό σε αυτό το βίντεο, που φαίνεται μία βγαίνει ο ήλιος, μία όχι. Λοιπόν, το σημερινό βίντεο όπως φαίνεται θα είναι πολύ μικρούλι, θα είναι λίγα λεπτά. Μόλις γυρίσαμε από τα 40 του παππού και έτσι είμαι λίγο συναισθηματικά φορτισμένη, αλλά το παλεύω. Θυμάμαι λίγο και αυτά που μου έχει πει ψυχολόγος μου όλο αυτό το διάστημα και προσπαθώ να τα εφαρμόσω για να μην πέσω. Και εντάξει, λίγο σήμερα έτσι λίγο πιο αυτό, από αύριο θα επανέλθω με τη χαρά μου που μου λέτε ότι χαίρεστε να με βλέπετε και σας φτιάχνω τη διάθεση. Θα περιμένω έτσι λίγο να επανέλθω ψυχολογικά και μετά θα καθίσω ωραία και καλά να τυλίξω τα δώρα. Εδώ λοιπόν έχει έρθει η ώρα για να αρχίσω να τυλίγω τα δωράκια και θα σας δείξω τι έχω πάρει σε ποιον. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το Αλέξανδρο, που του πήραμε αυτή εδώ πέρα τη φιγούρα Minions, όπου πατάς εδώ πάνω και κάνει έτσι κάποια πράγματα, πετάς και το κέρμα εδώ και ανάβει κάτι φωτάκια, κάτι περίεργα. Του αρέσουν πάρα πολύ και την κουζίνα θα του τη δώσουμε στα γενέθλιά του. Την ξύλινη κουζίνα από το Lidl, τώρα δεν μπορώ να τη φέρω μέσα γιατί είναι θεόβαρο το κουτί. Λοιπόν, ο βαφτισιμιός μου, Παύλα, νηψιός μου, Κωνσταντίνος, μου ζήτησε αυτό. Είναι από Nerf, ένα σφυρί που πετάει και αυτά τα πράγματα τα οποία τα φοβάμαι και κάθε φορά που πάω σπίτι με σημαδεύουν με αυτό το πράγμα και κάθε φορά κρύβομαι, δεν μπορώ. Και ο Γεράσιμος, ο αδερφός του, αυτό εδώ πέρα, το Nerf. Λοιπόν, στον Παναγιώτη και στην Έλενα θα δώσω χρήματα, οπότε δεν θα τους πω κάτι. Στην αδερφή, δεν θα σας πω κάτι. Στην αδερφή τους, στο Μυρτούδι μου, πήρε αυτό εδώ από H&M, μήπως ζαρά, από H&M. Κοιτάξτε τι ωραίο φόρεμα. Δεν είναι πάρα πολύ χαριτωμένο, είναι πάρα πολύ όμορφο. Έχει τιμή πάνω, όχι δεν έχει τιμή, για να έβλεπα αν θα έσβηνα ή όχι. Όχι, αυτό εδώ είναι που τις πήρε η μαμά μου. Τις πήρε και η μαμά μου ένα φόρεμα. Πήρα στον Κωνσταντίνο, ο οποίος έχει γενέθλια 18 του μήνα, αυτή εδώ πέρα την μπλούζα. Έψαχνα απεγνωσμένα να βρω κάτι Squid Game που του αρέσει πάρα πάρα πολύ και θα είναι το θέμα από το πάρτι του. Αλλά δεν βρίσκω τίποτα. Έβρισκα φιγούρες οι οποίες είναι διαθέσιμες από το Φλεβάρι όμως. Το μόνο πράγμα που βρήκα είναι αυτή εδώ, αυτό εδώ το φούτερ, έχει και κουκούλα. Να το. Στο Google ξέρω ότι πολλές μαμάδες θα ψάχνετε κάτι τέτοιο, γιατί ξέρω ότι όλα τα παιδάκια έχουν πάθει τρέλα με το Squid Game. Εν τω μεταξύ με έναν ταινίψι μου δεν έχουν δει καν το Squid Game. Παρ' όλα αυτά, τους αρέσει. Στη βαφτιστήρα μου, στο Μαρκελάκι, πήρα αυτό εδώ πέρα το τζινάκι. Κοιτάξτε εδώ, κάθε χρόνο και μεγαλύτερο. Παιδιά, δεν μπορώ. Ένα απλό blue jean. Και της πήρα μία μπλούζα, την οποία την έψαξα απεγνωσμένα στα H&M, πως τη βρήκε για μένα, αλλά δυστυχώς δεν την βρήκα. Δείτε τι ωραία, δείτε εδώ πέρα λεπτομέρεια, που είναι έτσι λίγο πιο φούντοτο εδώ στους ώμους. Εδώ κάτω, δείτε τι ωραίο μπλουζάκι. Δεν είναι υπέροχο, παιδιά? Είναι πάρα πολύ ωραίο. Το μοναδικό δώρο που δεν θα σας δείξω είναι του κανάκι, δεν υπάρχει περίπτωση. Και τώρα, γιατί δεν θα κρατηθεί και αυτό το δει, είμαι σίγουρη. Αλλά θα σας δείξω τις ομιλίες της Ματίνης και της μαμάς μου, που είμαι σίγουρη και για αυτές, για μία δεν είμαι σίγουρη, νομίζω ότι θα το δει. Αλλά εγώ δεν θα πω σε αυτό το σημείο. Εμιλία, Ματίνα, μαμά, αν βλέπετε αυτό το βίντεο, αν βλέπετε αυτό το κομμάτι, απλά βγείτε από το βίντεο, μην το πάτε πιο κάτω, γιατί είναι κρίμα να σας χαλάσει η έκπληξη. Όχι ότι είναι κάτι το σπουδαίο, αλλά εμένα δεν μου αρέσει να ξέρω ποτέ τι έχει μέσα στα δώρα μου. Θέλω να είναι έκπληξη, ό,τι και αν είναι αυτό. Τους πήρα κάτι που εγώ τρελαίνομαι και να το παίρνω σαν δώρο και να μου το φέρνουν σαν δώρο. Και μια από τις πολύ αγαπημένες μου εταιρείες είναι η Απιβίτα και τους πήρα μάσκα μαλλιών ασορτή με σαμπουάν. Αυτή η σειρά η κόκκινη και η μπλε με το υαλουρονικό είναι εκπληκτικές. Τους πήρα και ένα φρόλουτρο με το γιασεμί και θα τους βάλω μέσα και αυτό σουγκαράκι. Τους πήρα ένα δηλαδή ολοκληρωμένο σετάκι για το μπάνιο τους και σαμπουάν και μάσκα.
Και αυτά, και εδώ έχω και ένα αρωμά να αρωματίσω τα δωράκια, να μου σχομυρίζουν. Και τώρα μου έχουν μείνει να πάρω κάτι για τους γονείς του Κανάκη. Μου έχει μείνει να πάρω κάτι για τους γαμπρούς μου. Σκεφτόμουν όμως έπαιρνα και σε εκείνους έτσι ένα σετ αφρόλουτρο σαμπουάν και σφουγγάρι. Δεν ξέρω, το σκεφτόμαι και αυτό πολύ σοβαρά, μήπως τους πάρω και σε εκείνους κάτι τέτοιο, γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο φέτος. Ξεκινώ το τύλιγμα, γιατί είναι αρκετά και θα μου πάρει αρκετή ώρα και δεν είμαι και καμιά σούπερ στο τύλιγμα, σούπερ τύλιχτου, πώς λέγεται. Και θέλω να σας πω ότι σε αυτό το σπίτι έχει να μπει ζελοτέιπ εδώ και χρόνια. Δεν ξέρω γιατί ρε παιδιά, πάντα ξεχνάω να πάρω και πάντα κάπου χρειάζεται και ποτέ δεν παίρνω. Και τώρα πριν λίγο κατέβηκα στη μαγική αποθήκη του μπαμπά μου, λέω κάτι θα βρω εδώ μέσα, δεν μπορεί. Και βρήκα αυτή εδώ πέρα την ταινία, δεν είναι χαρτοτενία, είναι ταινία διπλής όψης. Απλά είναι πιο λεπτή, δείτε. Και θα το κολλήσω με αυτό και δεν θα φαίνεται και τίποτα. Νομίζω θα είναι έτσι όμορφα και chic, για να δούμε. Πάμε να ξεκινήσουμε και βλέπουμε. Γέμισε το δέντρο μας με δώρα. Λοιπόν, νομίζω σας έχω ξαναπεί και σε άλλο βίντεο ότι εγώ γενικότερα δεν είμαι άνθρωπος να κάτσω να κάνω μπαλάζ, να κάτσω να κάνω τα φιωγκάκια και τα αυτά, ναι. Να τυλίξω δώρα δεν μπορώ. Αν σας τα γυρίσω αυτά τούμπα, θα γελάτε για ένα χρόνο. Μέχρι τα επόμενα Χριστούγεννα θα γελάτε. Φαίνεται ήδη σε αυτό εδώ που είναι του Αλέξανδρου. Καλά, αυτό νομίζω ότι οποιοδήποτε δεν θα μπορούσε να το τυλίξει σωστά, γιατί είναι ανοιχτό από όλες τις πλευρές. Αλλά είναι κακοποιημένο. Αυτό δεν το λέω στήλιγμα. Και μην τα βλέπετε αυτά έτσι, που φαίνονται έτσι ωραία τώρα εδώ. Δεν είναι σε καμία περίπτωση. Το αγαπημένο μου είναι αυτό εδώ. Γιατί αυτή η κορδέλα είναι πάρα πολύ ωραία και κρίμα που δεν πήρα περισσότερη για να βάλω και στα υπόλοιπα δέματα. Έβαλα και ένα φιωγκάκι σε αυτό εδώ το δέμα και αυτά εδώ πέρα τα ξυλάκια που είναι δεντράκια και τα πήρα από το Tiger. Είναι που έχω γράψει πάνω για ποιον είναι το, ποιανό είναι το κάθε δώρο. Και αυτά, ωραία δεν είναι, πόσο μου αρέσει που έχει γεμίσει όλος ο τόπος εδώ με δωράκια. Λοιπόν, και τώρα κάθεσα εδώ να ανοίξουμε το ημερολόγιο του Αλέξανδρου, όπου είναι η έκτη μέρα. Για να δούμε το νούμερο 6. Α, είναι μεγάλο το νούμερο. Α, Αλέξανδρε. Η σκεπή από τη Φάτνη. Και τα ποδαράκια της Φάτνης. Και δείτε λίγο εδώ. Αυτό τι είναι? Αυτό δεν είναι ρε παιδιά?
που νόμιζα ότι είναι το κρεβατάκι του Χριστούλη, αλλά δεν είναι το κρεβατάκι του Χριστούλη. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το βρω στην εικόνα τι είναι. Δεν ξέρω, βγάζετε εσείς άκρη τι μπορεί να είναι αυτό. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω, βγάζετε άκρη ή κάτι. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη τι είναι αυτό εδώ. Τέλος πάντων. Αλλά εκεί μέσα ήταν που το ψάχνα, ορίστε, είδατε. Το είχε βάλει σε άλλο κουτί, άρα έχω ελπίδες στο δικό μου το ημερολόγιο να βρω το νούμερο 2 το οποίο έλειπε. Λείπει. Αυτά, λοιπόν, δεν έχω να σας πω κάτι άλλο, θα το κλείσω εδώ το σημερινό vlog μας. Το ξέρω ότι ήταν μικρό και δεν σας έδειξα πολλά, αλλά η διάθεση μου δεν είναι ακόμα στα πάρα πολύ καλά της, αλλά θα επανέλθουμε. Από αύριο ελπίζω το καλημερούδια να είναι διάθετο, ωραίο και να σας ανεβάσω τη διάθεση. Γιατί διαβάζω τα σχόλιά σας και όταν μου λέτε ότι σας ανεβάζω τη διάθεση, πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ. Και αυτά, σας φιλώ, σας χαιρετώ, θα τα πούμε πάλι αύριο. Στην 7η μέρα του vlog μας. Σας φιλώ. Μουα.